Καλημέρα σας, χρόνια σας πολλά, καλή χρονιά. Θεωρείτε παρά τα όσα ακούσατε, κύριε Ραχοβίτη, να δηλώνει ο κύριος Σπύλιος Λιβανός ότι πάμε σε μια κοινή αγροτική πολιτική χαμένη και μια ευκαιρία χαμένη? Κύριε Δουλειεράκη, καλημέρα σε εσάς, καλή χρονιά σε εσάς, τους ακροατές σας, ολόκληρη την Κρήτη. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, είναι η πρώτη έτσι, συζήτηση που έχουμε με την Κρήτη με τη νέα χρονιά. Θα έχουμε την και για, και για ένα θέμα το οποίο μας αφορά όχι απλά άμεσα, ένα θέμα που καίει. Ακριβώς. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι ωραία έφυγε το στρατηγικό σχέδιο, το σχέδιο στρατηγικού σχεδίου έγκαιρα, έτσι με 31 12 ημερομηνία. Το ζήτημα είναι με πόσες παρατηρήσεις θα μας γυρίσει πίσω. Το λέω αυτό γιατί και το 2014 έφυγε το Εθνικό Στρατηγικό, το τότε η πρόταση για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και μας γύρισε με 460 παρατηρήσεις πίσω, το οποίο κλήθηκε η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 να το διορθώσει. Η Νέα Δημοκρατία είτε τώρα είτε τότε δεν ακούει και δεν καταλαβαίνει τα προβλήματα των αγροτών και αυτό τους λέμε από την αρχή. Αυτό είπαμε και κατά τη συζήτηση που έγινε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Θα ξεκινήσουμε όμως να τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα για το διάλογο που ισχυρίζεται το Υπουργείο, τι έκανε. Ποιος από τους ακροατές σας συμμετείχε σε ένα τέτοιο διάλογο? Προφανώς κανένας. Γιατί το Υπουργείο τι έκανε? Μέσα στο υποχρεωτικό διάλογο, διαβούλευση που πρέπει να κάνει, γιατί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει μια διαβούλευση με την κοινωνία. Γύρισε όλες τις περιφέρειες της χώρας, έκανε παρουσιάσεις όπως τις έλεγε και όχι διαλόγους, έτσι, και παρουσίαζε εκεί, έκανε μια ωραία φιέστα σε κάθε περιφέρεια και παρουσίαζε τη νέα ΚΑΠ. Αυτό δεν είναι διαβούλευση. Διαβούλευση είναι να πάρεις ένα-ένα τα καυτά σημεία της νέας ΚΑΠ, τις βαθμούς ελευθερίας που έχει η χώρα μέσα στα εθνικά στρατηγικά σχέδια και να δεις πραγματικά με τους αγρότες, με τους παραγωγούς, με τους παραγωγικούς φορείς τι μπορείς να βελτιώσεις, τι μπορείς να διεκδικήσεις και πώς μπορείς να το διαμορφώσεις. Αυτό δεν έγινε. Απόδειξη. Απόδειξη σε αυτό που λέω, γιατί ό,τι λέω θέλω να είναι τεκμηριωμένο. Αυτό που συνέβη με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, που η πρόταση μέχρι την τελευταία μέρα, κυριολεκτικά την τελευταία μέρα, για τις συνδεδεμένες ήταν να καταργηθούν οι 19 συνδεδεμένες που είχαν μπει επί ΣΥΡΙΖΑ, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και να αντικατασταθούν από 8 διαφορετικές. Λοιπόν, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήταν στα κάγκελα και μπορείτε να δείτε ερωτήσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, μπορείτε να δείτε μέχρι την τελευταία μέρα τοποθετήσεις, δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης παντού, συσκέψεις που προκάλεσαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αφήστε την αντιπολίτευση που είχε βγει στα κάγκελα από την αρχή, μέχρι την τελευταία μέρα που παρουσιάστηκε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο στη Βουλή, που εκείνη την ημέρα έκανε τη μεγαλειώδη κυβίστηση το Υπουργείο και είπε αφήνουμε όλες τις συνδεδεμένες που είχε βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ, τις ξαναφήνουμε μέσα. Ποια διαβούλευση λοιπόν μιλάμε? Πού άκουσε την κοινωνία, πού άκουσε ούτε καν τους βουλευτές του? Λοιπόν, ναι. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Αστεία θα ήταν για γέλια αν δεν ήταν για κλάματα, γιατί εδώ μιλάμε για το μέλλον, για τη χρηματοδότηση, το βασικό εργαλείο χρηματοδότησης της πρωτογενούς παραγωγής στην Ελλάδα. Και η Κρήτη είναι από τις περιφέρειες, όπως και η Πελοπόννησος, αλλά η Κρήτη ειδικότερα, που φύγονται περισσότερο. Γιατί έτσι όπως διαμορφώνεται η εθνική στρατηγική, αλλά και ο πρώτος πυλώνας των επιδοτήσεων, πιο πληττόμενες είναι η ελαιοκαλλιέργεια, είναι οι ορεινές μειονεκτικές περιοχές που είναι χαρακτηριστικό της Κρήτης και η εργοπορομβατοτροφία, η ορεινή ποιμενική. Ακριβώς δηλαδή οι καλλιέργειες που είναι δυναμικές στην Κρήτη. Πρόβλεψη για αυτές υπάρχει? Δεν υπάρχει. Αυτό φωνάζαμε στον Υπουργό από την αρχή, γιατί προφανώς δεν μπήκε στον κόπο να κατανοήσει ποιες είναι οι αλλαγές που έρχονται. Εκτός από το ωραίο εξώφυλλο, μέσα υπάρχουν και τα ψηλά γράμματα.
που εκεί κρύβεται, αν μου επιτρέπετε, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι το είπατε στην αρχή, ότι το δικό σας το σχέδιο είχε επιστρέψει με 416 παρατηρήσεις, κάπου τόσο, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό. Αναρωτιέστε με πόσες παρατηρήσεις θα επιστρέψει η συγκεκριμένη πρόταση που υποβλήθηκε αυτή τη φορά. Νομίζω το είπατε από την αρχή. Θέλετε να πείτε, όταν έχετε και αυτό τον τίτλο, είπατε ότι πλήττεται πολύ περισσότερο η ελαιοκομεία, πλήττονται οι περιοχές, οι ευάλωτες περιοχές, όταν λέτε ότι, ξέρετε, εδώ με την κτηνοτροφία θα υπάρχουν προβλήματα, θέλετε να πείτε ότι είναι εκτός στόχων αυτή η πρόταση έτσι όπως κατατίθεται αυτή την ώρα? Γιατί σας άκουσα να λέτε ότι θα πρέπει να είναι, για να τα πάρω δηλαδή λίγο πιο αναλυτικά αλλά και συγκεκριμένα ωστόσο στο χρόνο που έχουμε, ότι πρώτος στόχος θα πρέπει να είναι η διατήρηση της απασχόλησης και στο χωράφι και στη μεταποίηση. Δεν υπάρχει τέτοιος στόχος μέσα από αυτό το οποίο έχετε διαβάσει στην ελληνική πρόταση? Όχι, δεν εξυπηρετείται αυτός ο στόχος. Δεν εξυπηρετείται γιατί όταν φύγονται η ελαιοκομεία, οι βασικές καλλιέργειες και εκτροφές που απασχολούν στην Ελλάδα τον αγροτικό πληθυσμό, προφανώς θα εγκαταληφθούν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Και ποιες γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα εγκαταληφθούν? Αυτές που είναι περισσότερο ευάλωτες. Ποιες είναι αυτές οι πολύ μικρές και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις? Αυτές, έτσι όπως κατατίθεται η πρόταση και δεν υπάρχει μέρημνα για την προστασία τους, θα εγκαταληφθούν, άρα θα αυξηθεί η απασχόληση. Άρα θα φύγουν άνθρωποι από την παραγωγή, άρα θα ερημώσει και η περιφέρεια. Αυτό λέμε στο Υπουργείο και αυτή είναι η πρότασή μας. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Λέμε, γιατί μιλάμε πάντα με συγκεκριμένες προτάσεις σαν να ήταν να το καταθέσουμε εμείς ή όπως θα γίνει τελικά να διαχειριστεί μια καινούργια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, να διαχειριστεί τις παρατηρήσεις που θα έρθουν πίσω. Στην πραγματικότητα θα ξαναγράψουμε ένα μεγάλο μέρος. Λέμε το εξής, ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή περιφέρεια που να περιλαμβάνει την ελαιοκομεία. Έχουμε τις τρεις αγορανομικές περιφέρειες τώρα. Οι τρεις αγορανομικές περιφέρειες είναι η μία όλες οι Δεντρόδεις μαζί, η άλλη είναι όλες οι Αρωτρέες μαζί και η τρίτη είναι η Βοσκότοπη. Λέμε ότι στην περιφέρεια, η αγορανομική περιφέρεια των Δεντροδών πρέπει να σπάσει η ελαιοκομεία ή και μαζί με τις παλιές, αν θέλετε, με το αμπέλι και με το πορτοκάλι, να σπάσουν σε μία ξεχωριστή δικιά τους αγορανομική περιφέρεια. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει μέρημνα για αυτές τις εκμεταλλεύσεις και τις καλλιέργειες που πλήττονται περισσότερο. Και με στόχευση τώρα, πολύ περισσότερο στο μικρό κλήρο, να φανταστώ, έτσι? Ναι, ο μικρός κλήρος είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί αυτό που είπατε καλό ακούγεται, αλλά ο μικρός κλήρος είναι που πλήττεται πολύ περισσότερο. Ακριβώς. Και να το εξηγήσουμε αυτό γιατί η νέα ΚΑΠ ζητάει περισσότερα από τους αγρότες, περισσότερα για το περιβάλλον. Είναι πιο φιλοπεριβαλλοντική και ωραία να το δεχτούμε. Όμως, έτσι όπως διαμορφώνεται η ελληνική πρόταση που βάζει ψηλά τον πύχη, για να περάσουν πάνω από τον πύχη, δηλαδή να μπορέσουν να διατηρηθούν, οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα τους είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι στις μεγαλύτερες. Ένα το κρατούμενο. Δεν βλέπετε να υπάρχει συνεργατικότητα αυτή την ώρα? Ναι. Δεν βλέπετε, δεν καταγράφεται αυτή την ώρα να υπάρχει και για να επιβιώσουν οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις ούτε το ζητούμενο το μεγάλο, το οποίο έχουμε πολλές φορές κουβεντιάζει, αυτό της συνεργατικότητας? Η συνεργατικότητα θα μπορούσε λοιπόν να είναι ένας δρόμος. Όμως δεν είναι και ο πιο εύκολος δρόμος. Δεδομένου ότι για να στήσεις πάλι το συνεργατισμό πρέπει πρώτον να ξεπεράσεις το πρόβλημα της εμπιστοσύνης των παραγωγών για τη συμμετοχή τους σε συλλογικά σχήματα. Ένα. Δεύτερο, να ξεπεράσεις το μεγάλο πρόβλημα της χρηματοδότησης που λόγω του ξεπουλήματος, από τότε που ξεπουλήθηκε η Αγροτική Τράπεζα, δεν υπάρχει η χρηματοδότηση για να στηθούν συνεργατικά σχήματα. Τρίτο και βασικότερο είναι ότι οι παλιές υποδομές που στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, είχαμε ένα πλούσιο παρελθόν σε συνεργατισμό, υπάρχουν υποδομές, είναι δεσμευμένα στην κακή Αγροτική Τράπεζα, στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Όλα αυτά λοιπόν δεν ξεπερνιόνται από τη μία μέρα στην άλλη και μέχρι τώρα, στα 2,5 χρόνια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν είδαμε να γίνεται το παραμικρό βήμα απέναντι σε αυτά. Άρα
από τη Νέα Δημοκρατία δεν είδαμε να γίνεται τίποτα να προετοιμάζει και να θωρακίζει τη χώρα απέναντι στη Νέα ΚΑΠ. Καμία. Απραξία πλήρης. Καταστροφική απραξία. Καταστροφική απραξία. Όπως το λέω. Κύριε Ραχοβίτη, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Όσο προχωράμε προς τα μπροστά και λέμε ότι ο κόσμος πάει μπροστά, χρειάζονται πολλά πράγματα. Διότι ναι, μεν και τα περιβαλλοντικά επίσης θα πρέπει να ειδωθούν, και κάνει την αναφορά αυτή ο κύριος Υπουργός Πύλιος Λιβανός, διότι πρέπει να έχουμε και τη θωράκιση της χώρας απέναντι στην κλιματική κρίση και τη μείωση του κόστους παραγωγής και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην έρευνα και στην εκπαίδευση. Μα δεν υπάρχουν όλα αυτά. Θα σας πω. Δεν υπάρχουν. Όχι. Αυτά είναι τίτλοι. Τίτλοι οι οποίοι είναι χωρίς αντίκρισμα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν μιλάμε για φιλοπεριβαλλοντικά, ναι, βεβαίως. Η νέα ΚΑΠ είναι, η δομή της είναι πιο φιλοπεριβαλλοντική. Δεν τον ανακάλυψε το Ελληνικό Υπουργείο. Η νέα ΚΑΠ είναι πιο φιλοπεριβαλλοντική, εκ των πραγμάτων. Από εκεί και πέρα όμως, είναι πώς το ενσωματώνεις στην ελληνική πραγματικότητα. Αν είναι να το ενσωματώσεις καταστροφικά για το μικρομεσαίο Έλληνα αγρότη, δεν έχει αποτέλεσμα, κακό αποτέλεσμα έχεις. Αν είναι να το ενσωματώσεις θετικά, να το συζητήσουμε. Όταν λοιπόν παρουσιάζονται 19 eco-schemes, προτάσεις για οικολογικά σχήματα, πώς είναι δυνατόν να τα αντέξει πρώτον ο Έλληνας ο αγρότης, να μπορέσει να τα υλοποιήσει 19 οικολογικά σχήματα, και δεύτερον η ελληνική γραφειοκρατία, το ελληνικό δημόσιο με τη μορφή που έχει σήμερα. Άρα κοροϊδευόμαστε. Ένα. Ναι. Δεύτερον, όσον αφορά τη θωράκιση για το περιβάλλον. Σε αυτό το τελευταίο πάντως που είπατε για την ελληνική γραφειοκρατία, υπεύθυνη σας όλοι σας, το ξέρετε. Συμφωνώ, αλλά εδώ να δούμε τι διαδικασίες και τι δομές έγιναν τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι, πάμε παρακάτω. Για να πούμε όμως τώρα και τη θωράκιση της χώρας απέναντι στην κλιματική αλλαγή, να σας πω το εξής χαρακτηριστικό. Όλο το κονδύλι που προβλέπεται σε όλη τη Νέα ΚΑΠ για δημόσια έργα, για δημόσιες υποδομές δηλαδή, αντιπλημμυρικές, αρδευτικές, είναι 480 εκατομμύρια το σύνολο. Το σύνολο για όλα τα δημόσια έργα. Όταν εμείς μόνο για τα αρδευτικά, κάναμε η προκήρυξη που έγινε, που εντάχθηκαν τα 31 αρδευτικά έργα, ήταν με 448-450 εκατομμύρια μόνο για το πρόγραμμα των αρδευτικών. Και κοιτάξτε τώρα να δείτε. Όλα τα άλλα. Ναι, βάσει της κοινής λογικής, τα λεφτά που κοπήκανε από τις επιδοτήσεις, κοινή λογική όμως χρησιμοποιώ, έτσι, τα λεφτά που κοπήκανε για εξαιτίας των δασικών χαρτών, περιοχές Natura κλπ, σκέφτονται πολλοί και λένε, με βάση την κοινή λογική, φαίνεται ότι τα χρήματα αυτά θα πάνε σε αυτό το σκοπό που αναφέρατε πριν από λίγο, δηλαδή να ενισχύσουμε λίγο το οικολογικό μας αποτύπωμα, να σώσουμε κάτι, ρε παιδιά, στη γη μας, στη χώρα μας, στον πλανήτη μας, ότι θα έχουμε αυτά τα έργα ή υποδομής. Αλλά μάλλον αυτά είναι μόνο κοινή λογική και εκεί παραμένουν. Έτσι όπως το λέτε. Καλό, αυτό θα ήταν πολύ καλό. Το λέει ο κόσμος. Αυτό και σας το μεταφέρω. Αν ήταν ο παραγωγός, αλλά πήγαιναν κάπου να πιάσουν τόπο, θα ήταν το λιγότερο άσχημο σενάριο. Όμως αυτά, επειδή είναι άμεσες ενισχύσεις, έτσι, δεν είναι για τα αναπτυξιακά, είναι στον πρώτο πυλώνα, πρέπει να ξαναδοθούν πίσω από τον πρώτο πυλώνα. Τι σημαίνει αυτό? Ναι. Ότι αυτά που έχασαν οι παραγωγοί στη χειρότερη πληρωμή της ιστορίας, αυτή που είδαμε το 2021, ναι, για την προκαταβολή και την εξόφληση, ήταν η χειρότερη πληρωμή που έχει γίνει στην ιστορία. Τα χρήματα λοιπόν που έχασαν οι παραγωγοί δεν πήγαν σε αναπτυξιακά έργα, δεν θα πάνε σε αναπτυξιακά έργα, θα μοιραστούν στο εθνικό απόθεμα, στο αμαρτωλό εθνικό απόθεμα. Δηλαδή θα τα πάρουν κάποιοι με βοσκοτόπια στο Γράμμο, θα τα πάρουν κάποιοι με αγριλιές στην Καστοριά, θα τα πάρουν κάποιοι με καλλιέργειες μέσα στη λίμνη των Πρεσπών, κάτω στο βυθό της λίμνης των Πρεσπών, σε αυτά τα σκάνδαλα με το εθνικό απόθεμα που είναι στον εισαγγελέα. Εκεί πάνε αυτά τα χρήματα. Ναι, και όπως λέγανε πάρα πολλοί αγρότες, θα πάνε σε σιτηρά που δεν παράγουμε, θα πάνε και σε κάποιες άλλες, τέλος πάντων, παραγωγές που δεν έχουμε, σε κάποιες περιοχές όπου από εκεί αντλούνται οι ψήφοι ανθρώπων, πολιτικών, να το πω διαφορετικά, οι οποίοι αυτή την ώρα κινούν νήματα. Να σας ρωτήσω όμως. Με την επιμονή του ΣΥΡΙΖΑ όμως αυτές οι υποθέσεις είναι στον εισαγγελέα.
Κύριε Αραχοβίτη, κύριε Υπουργέ, προσέξτε να δείτε τώρα. Εκείνος ο στόχος, αναρωτιέμαι βάσει των όσων περιεκτικά και περιληπτικά εγώ είπα, από αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εάν μέσα σε όλα αυτά περιλαμβάνονται εκείνα που λέγονται αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων ποιότητας διαφοροποίησης, μιλάω για τα ΠΟΠ και τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και βέβαια μείωση κόστους παραγωγής και θωράκισης των όλων των παραπάνω στην κλιματική αλλαγή. Αυτά περιέχονται μέσα. Καταρχήν να πω ότι είναι καλό που έστω και έτσι ο Υπουργός χρησιμοποιεί τη γλώσσα τη δικιά μας. Έτσι, αν διαβάσετε ένα άρθρο μου εδώ και αρκετό καιρό, θα είναι, κοντεύει 7-8 μήνες τώρα στο Ινστιτούτο 1, αναφέρομαι ακριβώς αυτό στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων στα ΠΟΠΟΕ, στη διαφοροποίηση κτλ. Εντάξει, έστω και έτσι τον ευχαριστώ που χρησιμοποιεί την ορολογία και τη γλώσσα μας. Όμως αυτό πρέπει να αποδεικνύεται. Έτσι, δεν φτάνει να το λέμε σε μια ανακοίνωση, πρωτοχρονιάτικη ανακοίνωση, πρέπει να αποδεικνύεται. Δεν μας λέει τους μηχανισμούς με τους οποίους θα το επιτύχει, θα επιτύχει αυτές τις ωραίες εκθέσεις, λέω. Γιατί εγώ στο άρθρο μου τότε, αλλά σαν ΣΥΡΙΖΑ κυρίως στη δουλειά που έχουμε κάνει, αυτά ακριβώς λέμε τον τρόπο με τον οποίο τα ΠΟΠ και τα ΠΟΠΟΕ προϊόντα θα συνεισφέρουν στην διαφοροποίηση του προϊόντος μας, έτσι. Και ξέρετε και τι παιχνίδι παίζεται αυτή την ώρα στην Ευρώπη. Και είδατε ότι μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ό,τι έχει να κάνει με τη χρωματική, με η χρωματιστή σήμανση, να το πω διαφορετικά, των τροφίμων, ότι πραγματικά στα ΠΟΠ και στα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης παίζεται μεγάλο παιχνίδι. Αλλά δεν έχω ακούσει και θέση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γιατί χθες συγκεκριμένα, συμπτωματικά, τελείως συμπτωματικά, ρωτώντας για να δω σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, όταν από το 17 που τη Γαλλία είχε περάσει το Nutri-Score, ήρθε ο Μακρόν να πει μετά τα όσα υπόθηκαν από την Ευρώπη ότι πρέπει μέσα σε αυτή τη συζήτηση, στη διαβούλευση, να βάλουμε και τους παραγωγούς, διότι εδώ τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά σε ό,τι έχει να κάνει με τη διατροφική αξία των προϊόντων. Αλλά ανακοίνωση από το δικό μας το Υπουργείο δεν έχω ακούσει μέχρι στιγμής, κύριε Υπουργέ. Η αλήθεια είναι αυτή, όπως λέτε. Παρόλο που έχουμε κάνει σειρά από ερωτήσεις και επίκαιρη ερώτηση έχουμε κάνει και το έχουμε συζητήσει στη Βουλή, φαίνεται ότι το Υπουργείο μας δεν έχει ακριβώς καταλάβει τις συνέπειες από ένα τέτοιο απλοποιημένο, απλουστευμένο μάλλον σύστημα σήμανσης των τροφίμων. Γιατί το Nutri-Score τι σημαίνει? Ότι η φέτα μας, έτσι, που είναι ένα... Κατηγορία D, ξέρουμε. Που το ξέρει όλος ο κόσμος. Γαλακτοκομικά, κατηγορία D, λάδι, κατηγορία C. Επειδή έχει λιπαρά, στο σύστημα Nutri-Score κατατάσσεται στα κόκκινα. Κατατάσσεται στα αμφιγιεινά, αν θέλετε. Ενώ ένα αναψυκτικό τύπου κόλλα, έτσι, το οποίο επειδή δεν έχει ζάχαρη μέσα, έχει στέβη, ας πούμε, κατατάσσεται στα πράσινα. Δηλαδή είναι καλό. Η φέτα δηλαδή θα είναι ναι, κακό. Ναι, είναι τρελά όλα αυτά τα οποία σημαίνουν. Είναι τρελά αυτά. Έτσι ακριβώς. Η απομίμηση τυριού, από τη μία η γραβιέρα, η κριτική γραβιέρα που έχει λιπαρά, θα κατατάσσεται στα κόκκινα. Μία απομίμηση τυριού που φτιάχνεται από πατάτα, αυτά τα νηστίσιμα τυριά ή τα βίγκαν τυριά που δεν έχουν γάλα μέσα, αλλά είναι προϊόντα από άλλα, από πατάτα, από Θεός ξέρει από τι. Ανεβαίνουν κατηγορία, η διατροφική αξία πάει περίπατο. Να. Ναι, ναι, εγώ το ξέρω. Αυτό το θέμα έχει αναδειχθεί, πολλάκις. Τι σημαίνει για τα προϊόντα που παράγει η χώρα μας, για τη μεσογειακή διατροφή, την ίδια που διαφημίζουμε, την κριτική ή τη μεσογειακή διατροφή. Εδώ θα είσαστε από τους ελάχιστους, κύριε Αραχοβίτη, είσαστε από τους ελάχιστους, ο οποίος λέτε κριτική διατροφή, μεσογειακή διατροφή. Αυτό που επιμένω και λέω συνεχώς, άλλο η μεσογειακή διατροφή, άλλο η κριτική διατροφή. Και είσαστε από τους ελάχιστους, χαίρομαι που το ακούω από εσάς. Κριτική διατροφή είναι άλλο, μεσογειακή διατροφή είναι άλλο. Είναι δύο πράγματα, μπορεί να μεν ίδια, αλλά είναι άλλο σε λέξεις, έτσι. Να ακούγονται όμορφα, αλλά είναι άλλο κριτική διατροφή, άλλο η μεσογειακή διατροφή.
είναι καλό να στηρίζουμε τα δικά μας προϊόντα. Η μεσογειακή διατροφή είναι κάτι ευρύτερο. Σαν Μεσόγειος έχουμε αρκετά κοινά και με το, αν θέλετε, με την Αίγυπτο και με την Ιταλία. Ιταλία, έτσι. Και με την Τουρκία. Έτσι. Είμαστε ανατολική νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ακόμα και με το Γιβραλτάρι, με την Τινησία. Όμως, σαν Ελλάδα και σαν Κρήτη ιδιαίτερα, έχουμε ξεχωριστά μοναδικά προϊόντα. Η γραβιέρα Κρήτης δεν υπάρχει στην Αίγυπτο, δεν υπάρχει στην Τουρκία, δεν υπάρχει στην Ιταλία. Είναι μοναδικό προϊόν. Σε αυτά λοιπόν τα δύο τελευταία. Αυτό πρέπει να τονίσουμε, τα τοπικά ελληνικά προϊόντα μέσα ενταγμένα σε ένα σύστημα διατροφής. Όπως είναι η κριτική διατροφή. Έτσι λοιπόν εξηγείτε μέσα από αυτή την κουβέντα για ποιο λόγο εσείς λέτε ότι θα πρέπει να πούμε όχι σε άλλη μια κοινή αγροτική πολιτική που θα είναι χαμένη. Θα πρέπει να πούμε όχι σε άλλη μια ευκαιρία η οποία θα είναι χαμένη για να ενισχυθούν η παραγωγή του τόπου, και είναι πάρα πολύ η παραγωγή αυτή, διότι δεν είναι οι αγρότες μόνο, δεν είναι οι κτηνοτρόφοι, είναι οι αλείς, είναι οι μελισσοκόμοι, είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εντάσσονται στον παραγωγικό τομέα αυτής της χώρας, στον πρωτογενή τομέα της χώρας, και βέβαια να δούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ενισχυθούν, όπως επίσης πώς θα στηριχθούν και τα δικά τους τα προϊόντα. Μου δώσατε αρκετές απαντήσεις στις ερωτήσεις μου. Κύριε Υπουργέ, με μια τελευταία κουβέντα. Η κριτική παραγωγή, έτσι όπως διαμορφώνεται η πρόταση, έχουν πολλά να χάσουν. Έχουν πάρα πολλά να χάσουν. Η βιωσιμότητα για τις κριτικές εκμεταλλεύσεις πλήττεται πολύ σημαντικά. Όχι μόνο για τις κριτικές, βέβαια, και για τις νησιωτικές και για τις ορεινές, αλλά μια και μιλάμε στο ραδιόφωνο της Κρήτης, επισημαίνω για την Κρήτη. Και δεν υπάρχει μέρημνα καμία για την προστασία των πολύ μικρών εκμεταλλεύσεων της Κρήτης, για τις εκτροφές τις ορεινές που κάνουν τα χαρακτηριστικά γάλατα που δίνουν τη χαρακτηριστική γραβιέρα Κρήτης, και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει μία άλλη πρόταση αντιστήριξης από των απολειών που έχουν να πάρουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει προτάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος, με το καλό να γίνουν το συντομότερο εκλογές, είναι έτοιμος να ξαναλλάξει. Εντάξει, αυτή μην μου το γυρίζετε. Εκεί απάντηση έχετε πάρει από τον κύριο Μητσοτάκη. Τις προτάσεις σας κρατάμε και την κριτική σας. Είναι καταστροφική για την γεωργία της χώρας μας. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Δηλώνουμε έτοιμοι και θα είμαστε εκεί που πρέπει, όπως και είμαστε. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας ημέρα. Καλό να είστε, κύριε Ραχοβίτη.